να συνοδεύσουμε για την προοπτική του αγώνα σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Καταρχήν το συντονιστικό, σε συνεδρίαση που έκανε εδώ, αποφάσισε ότι πρέπει το Δημαρχείο να μείνει κλειστό μέχρι και την Παρασκευή και για την Κυριακή. Αποφασίσαμε η παρέλαση να γίνει χωρίς επισήμους, γιατί φαντάζομαι ότι δεν θα τολμήσουμε να έρθουν κιόλας σήμερα, και να εξελιχθεί σε ένα όσο γίνεται πιο μαζικό συναντητήριο. Για να γίνουν όλα αυτά, βέβαια, είναι απαραίτητη η παρουσία μας όλη την ημέρα εδώ, χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει σε όλη τη διάρκεια της ημέρας να βρίσκονται 1.000 ή 2.000 άτομα. Κάποια στιγμή της ημέρας πρέπει να κορυφώνεται αυτή η παρουσία και να έχουμε όλοι υπόψη ότι αν συμβεί κάτι έκτακτο, θα χτυπήσουν οι σιρήνες και άρα πρέπει να υπάρχει να συγκεντρωθεί άμεσα ο κόσμος. Επειδή όμως υπάρχουν και στάσεις σε αυτή την απόφαση, καλό θα ήταν να καλέσουμε να συγκεντρωθούν όσο γίνεται περισσότερο και να ακουστούν και απόψεις και από τον ίδιο τον κόσμο. Καταρχήν όμως η απόφαση αυτή είναι ότι αφήνουμε το Δημαρχείο και καλείται όλος ο κόσμος να στηρίξουμε την απόφαση αυτή. Η παρουσία μας βέβαια θα είναι σε 24ωρη βάση. Το βράδυ υποχρεωτικά θα πρέπει να έχουμε περιφρούρηση, γιατί δεν ξέρουμε αν συμβεί κάποια προβοκάτσια και μας φορτώσουν κάποια καταστροφή που θα κάνουν οι ίδιοι. Πρέπει όμως να μαζευτεί ο χρόνος για να κάνουμε την κουβέντα και να ληφθεί η απόφαση όσο γίνεται με περισσότερο κόσμο. Μπορεί να είναι λάθος, πρέπει να στηρίξουμε.